Ο κύριος Θεοδόσης Σουσούδης, δήμαρχος Άνδρου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, δήμαρχε. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, τι γίνεται, καλά. Τι γίνεται με αυτό το ξενία που πραγματικά απορώ, επειδή είναι στη δικαιοδοσία βεβαίως όχι τη δική σας ως Δήμου, αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, απειλώντας μάλιστα και τη δημόσια υγεία με όλα αυτά που βλέπουμε, και εσείς οι ίδιοι ως Δήμος ενημερώνετε και την ΕΤΑΔ ότι εμπεριέχει. Ακριβώς. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με πάρα πολλά χρόνια πριν. Ναι. Έχουμε κάνει πάρα πολλά χαρτιά και από την πολυοδομία μας όσον αφορά την επικινδυνότητα του κτηρίου. Ναι, βέβαια, μπορεί να πέσει κιόλας. Ακριβώς. Και επίσης έχουμε προσπαθήσει να βρούμε και ένα αντικείμενο για το κτίριο αυτό μέσω του ΤΑΙΠΕΛ τώρα, της ΕΤΑΔ τώρα. Μην τα πω λίγο, έχουμε μιλήσει και με τον πρόεδρο, τον κύριο Πολίζο. Ναι. Δυστυχώς δεν έχουν σκοπό. Εμείς είχαμε πει να μας, έστω να μας το παραχωρήσουν προς το Δήμο και μετά ο Δήμος να το αποχαρακτηρίσει και να δούμε τι θα το κάνουμε. Γιατί είναι και χαρακτηρισμένο για ειδική χρήση. Μνημείο ειδικής χρήσης. Ναι. Τι θα πει αυτό, τι μνημείο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κύριε Σουσούδη, τι μνημείο ειδικής χρήσης είναι? Κοιτάξτε, είναι το πρώτο έργο του αυτού που σχεδίασε όλα τα ξενία, του Κωνσταντινίδη. Ναι. Είναι το πρώτο έργο της στην Άνδρο, αν θυμάμαι καλά, το 57. Το 58 νομίζω. Το 58. Ναι. 57-58 τέλος πάντων. Και πράγματι το πρώτο ξενία έγινε εκεί στην Άνδρο και είναι ιστορικής βεβαίως σημασίας. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν έχει χαρακτηριστεί και είναι δύσκολο να γίνει το οτιδήποτε. Ναι. Δυστυχώς. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένως. Ναι, αλλά να ρωτήσω είτε κάτι. Με προσωπική, είτε με προσωπικές επαφές, είτε εγγράφος, ναι, να βρεθεί λύση. Ναι. Τρεις φορές έχει βγει άγωνη η δημοπρασία, ναι, που έχει γίνει για το συγκεκριμένο κτίριο. Ναι. Κάποιοι έχουν έρθει, έχουν πει ότι σώζεται. Οι πιο πολλοί λένε ότι δεν σώζεται. Ναι. Είναι τόσο διαβρωμένο από την αλμύρα της θάλασσας, που, ναι, είναι ακριβώς πάνω από τη θάλασσα, όπου πολλοί λένε, και εγώ πιστεύω το ίδιο πιστεύω κι εγώ, πολλοί λένε ότι δεν σώζεται. Άρα λοιπόν είναι θέμα τεχνικό. Είναι θέμα τεχνικό, είναι θέμα τεχνικό, και ίσως οι επενδυτές να περιμένουν να βγει σε μια εξευτελιστική τιμή για αυτό το λόγο. Να περιμένουν, να είναι σε αναμονή, δεν ξέρω, λέω. Φυσικά, δηλαδή αυτό δεν μπορεί να πουληθεί τώρα σαν ένα κτίριο το οποίο... Ναι. Γιατί είναι κτίριο... Είναι ένα κτίριο το οποίο, αν το πάρει κάποιος, δεν μπορεί να το βουλιάξει και να το ξαναφτιάξει. Ναι. Πρέπει πάνω εκεί να γίνουν... Διαφορετικά μπαίνουν και άλλοι όροι δόμησης κλπ, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Ναι. Επειδή λοιπόν είναι χαρακτηρισμένο, πρέπει και επισκεπτικά, θα έχει κάποιες αγκυλώσεις αυτό το πράγμα. Δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει για να το επισκευάσει. Σωστά, ναι. Και γι' αυτό θεωρούν πολλοί ότι είναι αδύνατο να επισκευαστεί κάτω από αυτούς τους όρους. Υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο... Τι σας λέει ο κύριος Πολίζος όσον αφορά την διάθεση που δείχνεται να περάσει στη δικαιοδοσία του Δήμου? Εγώ θα έλεγα ο κύριος Πολίζος ότι πριν από κανένα 20 ημέρο περίπου που είχαμε μιλήσει, ναι, είχε εκφραστεί θετικά στο να βρούμε μία λύση. Ναι. Όμως μάθαμε ότι θα ξαναδημοπρατηθεί. Και εντάξει, είναι λίγο, αυτό είναι λιγάκι, ας πούμε, ανακόλουθο. Δηλαδή, αφού θα δημοπρατηθεί, πώς θα βρούμε τη λύση? Ναι, τέλος πάντων, ναι. Ειλικρινά είναι πάντως κάτι το οποίο πρέπει να βρεθεί μια λύση. Να ρωτήσω Δυστυχώς, κάτι. Η λύση δεν είναι εύκολη, διότι αυτό το κτίριο, ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλη η περιουσία του δημοσίου που έχει λόγω των μνημονίων, ναι, που έχει, ας το πούμε... Δεσμευτεί στην ουσία. Δεσμευτεί. Ναι. Και εκεί είναι, πιστεύω, το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Δεσμευτεί προς αξιοποίηση, έτσι, για να είμαι σαφής. Προς αξιοποίηση. Μην, ναι, παρεξηγηθώ γι' αυτό που λέω. Λοιπόν, προς αξιοποίηση. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σουσούδη. Επειδή βλέπω ότι έχετε στείλει, πιστεύω ότι στείλατε τις φωτογραφίες στον κύριο Πολίζο, έτσι. Βέβαια. Μάλιστα. Ο κύριος Πολίζος είναι γνώστης. Είναι γνώστης. Λοιπόν, τι θα κάνει για αυτό το οποίο υπάρχει, πέρα από την επικινδυνότητα του κτηρίου να πέσει, υπάρχει και όλο αυτό που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία? Ναι, βέβαια. Και να ρωτήσω και κάτι. Όλοι όσοι πέρασαν στην τοπική αυτοδιοίκηση τα χρόνια που μεσολάβησαν,
γιατί δεν έπραξαν πιεστικά σε άλλες εποχές κάτι ώστε να μην φτάσει σε αυτό το σημείο? Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, όλοι προσπάθησαν. Από λίγο έως πολύ. Ναι. Από δηλαδή... 15 ετίας πριν. Από 15 ετίας πριν. Ναι. Όλοι προσπάθησαν. Τότε ήταν μέχρι στο νεό τη δικαιοδοσία. Ήταν στο νεό. Ναι. Μέχρι και υπουργός πολιτισμού είχε έρθει. Ναι. Και είχαν πει θα βρεθεί λύση και. Και αλλά τίποτα. Δυστυχώς πάντα μέναμε στα λόγια και τίποτα. Ναι. Τώρα εσείς, εάν τελικά δεν ευοδοθεί η πρότασή σας και ναι, απλά πηγαίνει από δημοπρασία σε δημοπρασία περιμένοντας η ΕΤΑΒ μήπως και το αναλάβει κάποιος επιχειρηματίας. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να διασφαλίσετε πρώτα απ' όλα την ακεραιότητα των πολιτών και επισκεπτών, τη σωματική, γιατί δεν ξέρουμε αν μπορεί να πέσει ένα ταβάνι κάτι, ο καθένας μπορεί να πάει να το δει, καταλάβατε, είναι πολύ επικίνδυνο, είναι ανοιχτό, μπορεί να μπει ο άλλος μέσα, αλλά και για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος έχει μία ευθύνη γι' αυτό. Κοιτάξτε, τους έχουμε θέσει με όλα τα έγγραφά μας πρώτων ευθυνών τους. Από εκεί και πέρα, εάν μας το άφηναν επάνω μας, θα βρίσκαμε μία λύση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Αλλά δεν είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά... Ανήκει στην ΕΤΑΒ. Το καταλαβαίνω, κύριε Σουσούδη, αυτό που λέτε. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, πώς μπορεί ένας Δήμος να αφήνει αυτό το κτίριο έτσι και να είναι στα χωρικά του ύδατα, να το πω έτσι, και να μην έχει καθημερινά άγχος και αγωνία, μη συμβεί κάτι? Φυσικά και έχουμε καθημερινά άγχος και αγωνία. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει όλες αυτές τις κινήσεις και άλλες τηλεφωνικές που δεν δημοσιοποιούνται. Mm-hmm. Γενικώς υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα γύρω από αυτό το κτίριο. Έχετε πάντως και την Λάσσονα, νομίζω, μειοψηφία να λέει ότι αργήσατε, καθυστερήσατε να κάνετε την πρόταση. Καλά, δεν πειράζει. Η Λάσσονα μειοψηφία δεν πειράζει. Αυτό που λέει, ας το λέει. Είναι ψέμα, δηλαδή. Είναι ψέμα, γιατί μου μιλάτε για τηλέφωνα. Λέω, λέει ψέματα με την έννοια. Δεν είναι ακριβή. Φυσικά. Από το 2014 παρά. Από τότε που ξεκίνησε η θητεία, παλεύουμε να βρούμε τη λύση για το. Για το ξενία. Έχετε κάνει και άλλα έγγραφα? Φυσικά και έχουμε κάνει, μάλιστα, και άλλα έγγραφα, βέβαια. Ναι. Και προσωπικές επαφές, mm-hmm, και με τον κύριο Πιτσιόλα πιο παλιά. Mm-hmm. Γενικώς, ναι, έχουμε κάνει πάρα πολλές επαφές, ναι, ναι, όσον αφορά, μάλιστα, το ξενία. Πάντως, έτσι αλλά όπως σας ακούω... Κάθε φορά που πηγαίναμε, τη μια φορά έβγαινε μαζί με άλλα δύο ξενία στη δημοπρασία, την άλλη φορά έβγαινε μόνο του. Υπάρχει μια τεχνική εταιρεία που θα το πάρει, το ενδιαφέρεται να το κάνει πάλι ξενοδοχείο. Ναι. Τελικά τίποτα. Ναι. Συνέχεια ήμασταν ότι θα το πάρει μια εταιρεία να το φτιάξει. Μάλιστα. Και κάναμε πίσω με την έννοια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι τεχνικό. Αλλά ελπίζαμε ότι αυτό, εφόσον δημοπρατηθεί και το πάρει μια εταιρεία κατασκευαστική, γιατί μόνο μια εταιρεία μπορεί να το πάρει, ναι, τέτοια, ναι, αυτό, ναι, πιστεύαμε ότι θα βρει έναν τρόπο αξιοποίησης. Αν αύριο σας πει τελικά η ΕΤΑΒ και ο κύριος Πολύζος, οκ, σας δίνω τη χρήση του κτηρίου, τι θα κάνετε? Υπάρχουν δύο τεινά. Ναι. Αφήστε με να μην σας τα πω τώρα. Γίνει αυτό και θα σας πω αμέσως θα το κάνουμε. Εννοείται ότι έχετε ήδη σχεδιάσει, έχετε δηλαδή ένα φυσικά σχεδιασμό και ένα βέβαια, πρόγραμμα. Και βέβαια, βέβαια, βεβαίως. Μάλιστα. Να υποθέσω, έχετε βρει εσείς κάποιον επενδυτή ή ο Δήμος θα προσπαθήσει μέσω προγραμμάτων αυτό, να το... Εάν γίνει αυτό, να είστε σίγουροι ότι την επόμενη μέρα θα ξέρετε τις κινήσεις μας. Ωραία. Δεσμεύεστε γι' αυτό. Την επόμενη βεβαίως μέρα θα επικοινωνήσουμε μαζί. Την επόμενη μέρα, βεβαίως. Κύριε Σουσούδη, θα είστε και πάλι υποψήφιος δήμαρχος? Ναι, θα είμαι. Μάλιστα. Θα είμαι. Ωραία. Να σε ευχηθώ λοιπόν καλή τύχη, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, γιατί ακόμα είναι πολύ νωρίς. Δεν το έχω τυπικά όπως κάνουν άλλοι ανακοινώσει, γιατί είμαι δήμαρχος, οπότε δεν έχω ανακοινώσει ακόμα. Ναι. Και είναι ότι σας το λέω πρώτη φορά δημόσια. Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Ναι, λοιπόν, θα το ανακοινώσω εντός των επόμενων ημερών. Ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.